Σήμερα θα κάνουμε, έχω την εντύπωση, δεν ξέρω, μία συζήτηση σε άλλο μήκος κύματος με έναν εξαιρετικό καθηγητή πολιτικής ανθρωπολογίας και μεσογειακών σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Μιζούρι, πολιτικός αναλυτής των θεμάτων της Τουρκίας και ερευνητής Τουρκίας για χρόνια, ο κύριος Νίκος Μιχαηλίδης, ο οποίος πρέπει να σας πω ότι έχει από τις πιο ακριβοδίκαιες επισημάνσεις τουλάχιστον στο μικρό κόσμο, μεγαλό κόσμο του Twitter. Εμείς εκεί αρχικώς τον εντοπίσαμε και μετά είδαμε και τα άρθρα του. Το λέω αυτό για όσους τυχόν δεν τον γνωρίζουν, αν και από ό,τι κατάλαβα τον γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Κύριε Μιχαηλίδη, καλημέρα. Καλημέρα σας κύριε Σαχίνη, ευχαριστώ για την πρόσκληση και για την φιλοξενία. Τους χαιρετισμούς μου στην πανέμορφη Κρήτη μας και περαστικά. Να είστε καλά. Κύριε Μιχαηλίδη, θέλω να ξεκινήσω με μια στιγμή της μεγάλης εικόνας, γιατί σήμερα το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών επαναλαμβάνει τις συστάσεις προς τους Έλληνες στην Ουκρανία και δει στο Κίεβο να αποχωρήσουν τάχιστα, διότι το σφυροκόπημα και σήμερα συνεχίζεται στο Κίεβο. Το ερώτημα εδώ όμως δεν είναι αυτό καθ' αυτό, που είναι ένα ερώτημα, τι γίνεται με την ελληνική κοινότητα που δεν είναι και μικρή, ευάριθμη είναι, στην Ουκρανία και περίπου το έχουμε ξεχάσει αυτό. Αλλά κατά πόσο πιστεύετε ότι αυτές οι εξελίξεις στην Ουκρανία επηρεάζουν και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο? Ναι, κοιτάξτε, θα ήταν αφελές να πιστέψει κάποιος ότι αυτές οι εξελίξεις και αυτές οι γεωγραφικές περιοχές δεν συνδέονται μεταξύ τους, όπως βέβαια και αυτά που συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες στο Ιράν, με τις πρόσφατες εξεγέρσεις Κούρδων και άλλων εθνοτικών ομάδων, όπως επίσης και αυτά που συνέβησαν πριν από με μικρή περίοδο στην περιοχή του Καυκάσου, στην σύγκρουση, στην επίθεση του Αζερβαϊτζάν έναντι της Αρμενίας, και αυτά βεβαίως που συμβαίνουν στις σχέσεις μας με την Τουρκία, στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Πρόκειται για μια περιοχή, για μια ευρύτερη ζώνη, όπου η αρχιτεκτονική ασφαλείας και οι ισορροπίες μεταξύ κρατών αλλάζουν, και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας και δεν θα πρέπει να βλέπουμε τις σχέσεις μας με την Τουρκία μονοδιάστατα, μόνο μέσα από την οπτική του τι συμβαίνει στο Αιγαίο. Για να κατανοήσουμε τι προσπαθεί να επιτύχει η Τουρκία και τι συμβαίνει, πρέπει να βλέπουμε όλες αυτές τις εξελίξεις στην περιφέρεια της Τουρκίας και τι επιδιώκει αυτή η ίδια η χώρα να επιτύχει στην περιοχή με αφορμή τα πολεμικά γεγονότα στην Ουκρανία και όχι μόνο. Το γεγονός ότι η Ρωσία επιχειρεί για τους δικούς της λόγους να αναθεωρήσει όχι μόνο την ιστορία αλλά τα ευρύτερα γεωπολιτικά στην περιοχή, για σας είναι ομοειδές με τον αναθεωρητισμό της Τουρκίας ή είναι ένας άλλος αναθεωρητισμός? Και εν πάση περιπτώσει, ένα μεγαλύτερο αν θέλετε ερώτημα, η αναθεώρηση δεν είναι στα χέρια των εκάστοτε ισχυρών τελικώς? Ναι, αυτό είναι μια αλήθεια το οποίο περιγράφεται. Δυστυχώς η Τουρκία και η Ρωσία είναι δύο αναθεωρητικές δυνάμεις. Βέβαια η Τουρκία είναι μια μικρογραφία αναθεωρητικής δύναμης, δεν είναι υπερδύναμη, δεν είναι μεγάλη δύναμη όπως είναι η Ρωσία και δεν έχει την επιρροή και τα δίκτυα επιρροής που είχε τουλάχιστον μέχρι πρόσφατα η Ρωσία, τα οποία από ό,τι βλέπω αρχίζουν να καταραίουν. Η ρωσική επιρροή αρχίζει σταδιακά να περιορίζεται, κατά την δική μου εκτίμηση, κύριε Σαχίνη, και αυτό είναι μια θετική εξέλιξη κατά τη γνώμη μου. Ως δύο ευρασιατικές χώρες, η Τουρκία και η Ρωσία, επιχειρούν να αυξήσουν την πίεσή τους προς τον δυτικό κόσμο, χρησιμοποιώντας βεβαίως τα ενεργειακά. Θέλουν, ήθελαν και θέλουν και επιδιώκουν να μονοπολίσουν την τροφοδοσία της Δύσης με ενέργεια, ιδιαίτερα της Ευρώπης, και αυτό είναι κάτι που οι ΗΠΑ είδαν πολύ νωρίς και προειδοποιούσαν, και κατά γνώμη μου ορθώς προειδοποιούσαν την Ευρώπη και ιδιαίτερα την Γερμανία, ότι δεν θα έπρεπε να εξαρτηθεί από ρωσικό φυσικό αέριο. Δυστυχώς, οι προηγούμενες γερμανικές κυβερνήσεις μας έφεραν σε αυτήν την τραγική σήμερα κατάσταση και η δική τους, θα έλεγα, μοιοπία συνέβαλε στα γεγονότα αυτής της τρέχουσας περίοδου, τα πολεμικά γεγονότα. Η Γερμανία δεν ανέλησε όπως θα έπρεπε και μέσα από μια γεωπολιτική οπτική τι επιδιώκει να κάνει η Ρωσία, είδε τα πράγματα καθαρά μέσα από μια οικονομίστικη ματιά, πίστεψε δηλαδή ότι αν υπάρξει κάποιο είδους οικονομική ολοκλήρωση με τη Ρωσία, μέσω των ενεργειακών, αυτό θα άλλαζε και τη συμπεριφορά ενδεχομένως της Ρωσίας και τις ηγεμονικές της διαθέσεις. Αυτή η εκτίμηση ήταν παντελώς λανθασμένη και αυτό θα πρέπει να προβληματίσει και πάρα πολλούς στην Αθήνα,
οι οποίοι για πολλά χρόνια υποστήριζαν και κάποιοι βλέπω ότι ακόμα και σήμερα συνεχίζουν να υποστηρίζουν ότι η πιθανή οικονομική ολοκλήρωση της Τουρκίας με την Ευρώπη γενικότερα θα έχει ως αποτέλεσμα την αλλαγή της συμπεριφοράς της Τουρκίας και θα την καταστήσει λιγότερο επιθετική, λιγότερο αναθεωρητική έναντι της Κύπρου και έναντι της Ελλάδος. Όμως, μετά από τουλάχιστον 20 και πλέον χρόνια προσπάθειας εξευρωπαϊσμού, βάλτε το σε εισαγωγικά, της Τουρκίας, αυτή η θεωρία καταραίει παταγωδώς, έτσι, και αυτό πρέπει όλοι πλέον να το δουν. Οι θεωρίες οικονομικής ολοκλήρωσης στις διεθνείς σχέσεις πάσχουν κατά τη γνώμη μου, πάσχουν πολύ σοβαρά και αυτό φαίνεται από την πράξη. Βλέπουμε μια Τουρκία πλέον η οποία έχει ξεδιπλώσει ορθάνυχτα όλη την επεκτατική της ατζέντα στην περιοχή, αλλά δυστυχώς βλέπουμε ακόμα ανθρώπους στην Αθήνα οι οποίοι επιμένουν στις αποτυχημένες παλιές συνταγές ενός κατά κάποιο τρόπο θα λέγαμε θολού διαλόγου και μιας οικονομικής ολοκλήρωσης και συνεργασίας η οποία δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι θα ευνοούσε την Ελλάδα και θα μπορούσαμε να πούμε περισσότερα γι' αυτό αν θέλετε στη συνέχεια της συζήτησής μας. Βεβαίως και θα πούμε και η Τουρκία θα πούμε. Λύστε μια απορία ενός ακροατή που σας στέλνει την καλημέρα του. Ο φίλος ο Μιχάλης από τη Ρόδο λέει, ρώτησε τον με την ευκαιρία τον κύριο Μιχαλίδη για τις σχέσεις Ιράν, Βόρειο Ιράν με τους τουρκόφωνους και την Τουρκία. Υπάρχει σοβαρό θέμα με το Ιράν εκτός από τα φράγματα και με τους τουρκόφωνους Αζέρους. Είναι έτσι, το ξέρει ο κύριος Μιχαλίδης? Ναι, κοιτάξτε, είναι μια περίπλοκη περιοχή. Ζουν διαφορετικές εθνοτικές ομάδες. Το Ιράν δεν είναι μια ενιαία ομοιογενής χώρα. Υπάρχει ένας μεγάλος κουρδικός πληθυσμός, υπάρχει ένας σημαντικός τουρκόφωνος πληθυσμός επίσης, ο οποίος είναι κοντά στα σύνορα με το Αζερμπαϊτζάν. Και υπάρχουν και τάσεις στο αζέρικο πολιτικό σύστημα, τάσεις τρόπον την άλλη τροτισμού, οι οποίες επιδιώκουν την ενσωμάτωση αυτών των τουρκόφωνων αζέρικων πληθυσμών του Ιράν στο Αζερμπαϊτζάν. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό καθιστά το Αζερμπαϊτζάν ένα χρήσιμο εργαλείο για ορισμένες χώρες του δυτικού κόσμου, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον του Ιράν. Και γι' αυτό τον λόγο βλέπουμε και αρκετές δυτικές χώρες να υποστηρίζουν αυτή τη χώρα. Δεν είναι μόνο δηλαδή το φυσικό αέριο το οποίο στέλνει προς την Δύση, αλλά το Αζερμπαϊτζάν έχει ένα σημαντικό leverage σε κάποιες δυτικές χώρες, λόγω του ότι ακριβώς υπάρχει ένας τουρκόφωνος αζέρικος πληθυσμός στο Ιράν. Και βέβαια εδώ μπαίνει η σφήνα και πάλι και η Τουρκία, η οποία προσπαθεί να καπελώσει, αν θέλετε, αυτούς τους πληθυσμούς και να παρουσιάσει τον εαυτό της ως προστάτη τους και έτσι με αυτόν τον τρόπο να πουλήσει στην Δύση ότι προσφέρει ένα είδος leverage, ένα είδος επιρροής στο εσωτερικό του Ιράν, πράγμα το οποίο επιθυμούν διακαώς πολλές δυτικές δυνάμεις. Ναι, ο τουρκόφωνος πληθυσμός είναι ένα πρόβλημα για την κυβέρνηση του Ιράν. Έχουν υπάρξει εξεγέρσεις αυτού του πληθυσμού στο παρελθόν και συγκρούσεις με την κεντρική κυβέρνηση. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα τις επόμενες εβδομάδες στις συγκεκριμένες επαρχίες. Οι πληροφορίες είναι κάπως συγκεκριμένες. Αυτό που γνωρίζουμε αρκετά καλά είναι ότι οι πρωταγωνιστές αυτής της εξέγερσης είναι οι Κούρδισσες γυναίκες, οι Κούρδοι του Ιράν, που είναι ένας πολύ συγκροτημένος και ιδεολογικά συγκροτημένος πληθυσμός, ο οποίος δυστυχώς όμως δεν χαίρει ανάλογης αναγνώρισης από δυτικά μέσα ενημέρωσης. Βλέπουμε δηλαδή όσοι γράφουν και μιλούν για το Ιράν, ακόμα και ελληνικά πολιτικά κόμματα της αριστεράς που ασχολούνται με την περιοχή και αναπτύσσουν δημόσιο λόγο και επιχειρήματα, αλλά και πολλά δυτικά μέσα ενημέρωσης, μιλούν για μια ιρανική εξέγερση γενικά και αόριστα. Δεν κάνουν συγκεκριμένη αναφορά στις εθνοτικές ομάδες και ειδικά στους κουρδικούς πληθυσμούς οι οποίοι εξεγείρονται, και αυτό δημιουργεί κάποια ερωτηματικά. Τώρα, πριν πάμε στα της Τουρκίας και φυσικά στα κάθε μας, έρχεται ένα ερώτημα από το φίλο τον Νίκο από το Λονδίνο. Λέει καλημέρα στον κύριο Μιχαηλίδη. Θα ήθελε σας παρακαλώ πολύ να μας εξηγήσει για ποιο λόγο η οικονομική ολοκλήρωση ενδεχομένως της Γερμανίας με τη Ρωσία θα ήταν κακό για την Ευρώπη. Η Ευρώπη θα μπορούσε να ξεκινάει από τις ακτές του Ατλαντικού και να φτάνει μέχρι τα Ουράλια. Γιατί ήταν αναγκαστικά κακό? Μήπως με τη στάση μας και εμείς οι δυτικοί σμπρώξαμε τη Ρωσία σε αυτή την αναθεωρητική εξαγωγή πολιτικής? Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι ο δυτικός κόσμος έσμπρωξε τη Ρωσία προς αυτήν την αναθεωρητική πολιτική, διότι μην ξεχνούμε ότι η Ρωσία έρχεται από ένα, αν θέλετε, έτσι αυτοκρατορικό παρελθόν, από ένα σοβιετικού τύπου παρελθόν,
και οι ρωσικές πολιτικές ελίτ, ιδιαίτερα αυτές που βρίσκονται γύρω από τον Βλαντιμίρ Πούτιν, δεν μπόρεσαν ποτέ να χωνέψουν το γεγονός ότι η Σοβιετική Ένωση κατέρευσε και έχασαν μια τεράστια ζώνη και συμμαχία χωρών στην περιφέρειά τους. Και ανάλογη είναι και η περίπτωση της Τουρκίας, των οποίων οι πολιτικές ελίτ δεν έχουν ακόμα χωνέψει ότι έχει καταρρεύσει η Οθωμανική Αυτοκρατορία και έχουν χάσει την πάλποτε ισχύ και επιρροή τους. Είναι δύο αρκετά όμοιες περιπτώσεις όσον αφορά την αυτοκρατορική αντίληψη του παρελθόντος και του ρόλου που θέλουν να παίξουν τα δύο αυτά κράτη. Επομένως, όχι, δεν πιστεύω ότι κύριε ευθύνη έχει σε αυτό η Δύση. Δεν λέω ότι είμαστε άμυροι ευθύνη στον δυτικό κόσμο και ούτε είμαι γενικά αντίθετος προς την οικονομική εμπορική συνεργασία. Είναι άλλο πράγμα. Η εμπορική συνεργασία, οι αμοιβαίες επενδύσεις κτλ. Και είναι άλλο πράγμα η μονομερής εξάρτηση της Ευρώπης από εισαγωγές αποκλειστικά ρωσικού φυσικού αερίου. Αυτό εξαρτούσε την ευρωπαϊκή βιομηχανία από τα κέντρα αποφάσεων της Μόσχας σε πολύ μεγάλο βαθμό και δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι η Ρωσία ποτέ δεν υπήρξε ένα δυτικού τύπου φιλελεύθερο δημοκρατικό κράτος όπου η ελεύθερη αγορά λειτουργεί με όρους όπως τους γνωρίζουμε στην Ευρώπη και στην Αμερική. Και μεγάλες εταιρείες βρίσκονται υπό τον έλεγχο σε μεγάλο βαθμό και την επιρροή της κρατικής εξουσίας. Δηλαδή η έννοια της ελεύθερης αγοράς και εκεί είναι κάπως προβληματική. Επομένως, όταν έχουμε μια αυταρχική χώρα με συγκεκριμένες δομές οικονομικές και πολιτικές, η οποία αναπτύσσει στενές οικονομικές σχέσεις με φιλελεύθερες χώρες στην Ευρώπη, δεν ξέρω κατά πόσον θα επωφελούν οι φιλελεύθερες δυτικές δημοκρατικές χώρες από αυτού του τύπου την οικονομική εξάρτηση. Ναι, στο εμπόριο και στην ανταλλαγή αγαθών, στις επενδύσεις κτλ. Όχι όμως στην εξάρτηση, μονομερή εξάρτηση από εισαγωγές φυσικού αερίου. Εγώ γενικά είμαι της άποψης ότι η Ευρώπη δεν πρέπει να εξαρτάται στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό από πηγές ενέργειας που έρχονται από το εξωτερικό. Θα πρέπει να αναπτύξει τις δικές της. Η Κύπρος και η Ελλάδα μπορούν Μισό. Γιατί φτάσατε σε ένα κλειδί. Έχετε δίκιο ότι αν η Ευρώπη ήθελε την αυτάρκεια θα έπρεπε πρώτα να δει τις δικές δυνάμεις. Και είναι μεγάλη απορία γιατί 20 χρόνια τώρα δεν γίνεται ουσιαστική συζήτηση για τους ενεργειακούς πόρους και με δική μας ευθύνη. Να το πω αυτό. Mm-hmm. Νοτίος, για παράδειγμα, της Κρήτης, το Ιόνιο, Πατραϊκό κτλ. Από την άλλη όμως, αυτή η ίδια η Δύση που αποφάσισε να απεξαρτηθεί από το ρωσικό φυσικό αέριο, τι κάνει, θα σας πει κάποιος, κύριε Μιχαλίδη? Φέρνει αζέρικο φυσικό αέριο, φέρνει τον Turkey Stream που είναι πάλι ρωσικό αέριο και κάνει λαιμό του μπουκαλιού αυτού των αγωγών την Τουρκία. Ναι, είναι, και αυτό είναι κάτι το οποίο δυσκολεύομαι να ερμηνεύσω και έχω ασκήσει δημοσίως κριτική πολλές φορές σε αυτή την πολιτική. Θέλω να ελπίζω ότι πρόκειται για μια μεταβατική απόφαση. Εγώ ήμουν κάθετα αντίθετος. Ναι, είμαι υπέρ του να απεξαρτηθούμε από το ρωσικό φυσικό αέριο, αλλά όχι να εξαρτηθούμε αυτή τη στιγμή από αζερικό συνρωσικό αέριο και τουρκικό έλεγχο στη μετάβαση αυτού, στη μεταφορά αυτού του αερίου. Επομένως, τώρα φαίνεται ότι οδηγούμαστε σε μια νέο τύπο εξάρτηση. Και αυτό είναι απολύτως προβληματικό και επικίνδυνο, όχι μόνο για την Ευρώπη, είναι 10 φορές πιο επικίνδυνο για την Ελλάδα και για την Κύπρο. Έτσι, διότι ενισχύει την επιρροή της Τουρκίας στα δυτικά κέντρα αποφάσεων και αυτό βεβαίως δεν είναι καθόλου, μα καθόλου καλό. Δεν μπορώ να ερμηνεύσω ειλικρινά γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν σχεδίασε νωρίτερα μια ομαλή, έξυπνη, συγκροτημένη μετάβαση ακόμα και με τις λεγόμενες νέες μορφές παραγωγής ενέργειας οι οποίες έχουν μέλλον, χρειάζεται όμως ακόμα δουλειά για να φτάσουμε στο επιθυμητό επίπεδο με βάση αυτά που μας λένε οι ειδικοί. Επομένως, είναι δύσκολο να εξηγήσει κανείς ορθολογικά γιατί η Ευρώπη οδηγήθηκε σε τέτοιου είδους πολιτικές. Δική μου προσωπική πρώτη εκτίμηση έχει να κάνει με το γεγονός ότι καταρχήν η Ρωσία είχε διεισδύσει και η Τουρκία. Είναι δύο χώρες οι οποίες έχουν διεισδύσει στην γραφειοκρατία των Βρυξελών. Έχουν στήσει δίκτυα επιρροής, πολύ σοβαρά δίκτυα επιρροής, κύριε Σακίνη. Αν θέλετε, και με χρηματισμό ενδεχομένως αξιωματούχων. Δεν είναι τυχαίο ότι ένας πρώην Γερμανός αξιωματούχος εργαζόταν μέχρι πρόσφατα για την Gazprom, για παράδειγμα. Mm. Αυτό λέει πάρα πολλά. Και πρέπει να δούμε. Όχι ένας οποιοδήποτε Γερμανός, ο καγκελάριος της Γερμανίας. Ήταν ο καγκελάριος. Δεν είναι ένας οποιοδήποτε Γερμανός. Ακριβώς. Κοιτάξτε, ακριβώς. Από την άλλη, φαντάζομαι ότι δεν είστε και υπέρ της εξάρτησης από το πανάκριβο μεταφερόμενο με LNG υγροποιημένο των Ηνωμένων Πολιτειών. Διότι όχι. Και την επάρκεια δεν σου λύνει, αλλά και να σου την έλυνε σε τι τιμή.
άμα φεύγει με 5 δολάρια και φτάνει με 35 δολάρια στην Ευρώπη, ποιος θα το πάρει? Αυτό είναι το θέμα. Ναι, γι' αυτό ακριβώς θα έπρεπε η Ευρώπη να έχει αναπτύξει ειδικές της πηγές, και υπάρχουν αυτές οι πηγές ενέργειας στην Ανατολική Μεσόγειο. Υπάρχουν επίσης κάποιες άλλες γειτονικές χώρες στη Μέση Ανατολή. Σωστά. Αλλά δυστυχώς καθυστερήσαμε δραματικά. Κλείνω, και αυτό νομίζω. Κλείνω αυτό το κεφάλαιο. Σας διακόπτω για να πάμε γρήγορα να περάσουμε στο μείζον θέμα που θέλω να σας ρωτήσω. Το κλείνω σε εξής, με την ερώτηση του φίλου του Νικόλα. Είπε ο κύριος Μιχαηλίδης πως η επιρροή της Ρωσίας μειώνεται. Εγώ αναρωτιέμαι, έχει ανάγκη πραγματικά η Ρωσία να έχει οποιαδήποτε επιρροή πλέον σε χώρες της Δύσης που βρίσκεται σε μια εσωτερική φθορά και παρακμή, όταν έχει δίπλα της πρωτίστως Κίνα, Ινδία, χώρες ανερχόμενες στη Λατινική Αμερική όπως η Βραζιλία? Η Κίνα απαγόρευσε προχθές εξαγωγές LNG προς την Ευρώπη. Ουσιαστικά απαγόρευσε εξαγωγές Περίσσιας που αγόραζε από τη Ρωσία. Συνεπώς μοιάζει να έχουν συντονιστεί. Αυτό ενδεχομένως φαίνεται εκ πρώτης. Όμως δεν νομίζω ότι η ρωσική ηγεσία θα επιθυμούσε να τεθεί κάτω από κάποιο είδους κινέζικης ηγεμονίας. Διότι η Κίνα είναι μια τεράστια χώρα, αυταρχική χώρα, η οποία έχει επίσης ηγεμονικές διαθέσεις, και η Ρωσία προσπαθεί να βρει έναν ρόλο ενδιαμέσου μεταξύ Κίνας και Ευρώπης, και το γεγονός ότι προμήθευε την Ευρώπη με φυσικό αέριο ήταν κάτι εξαιρετικά θετικό και για την οικονομία της, αλλά και για τη γεωπολιτική παρουσία της. Δημιουργούσε ένα είδος εξισορρόπησης έναντι της Κίνας. Δεν θα είναι εύκολο για τη Ρωσία να χτίσει αρμονικές, ισορροπημένες σχέσεις με την Κίνα, και νομίζω αυτό είναι κάτι που το βλέπουν στη Μόσχα, και θεωρώ ότι αυτό ήταν και ένας λόγος για τον οποίο θα ήθελα πραγματικά να έχουν στενές οικονομικές σχέσεις και συνεργασία με χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και του δυτικού κόσμου γενικά. Λοιπόν, παρακαλώ και τους ακροατές να με αφήσουν να περάσω στο επόμενο κεφάλαιο. Άντε, θα διαβάσω τελευταία ερώτηση όσο πιο σύντομα. Πιέζω τον κύριο Μιχαηλίδη, γιατί θέλω να πάω στην Τουρκία. Ακούστε εδώ, λέει ο φίλος ο Γιάννης. Η Ostpolitik, η ανατολική πολιτική της Γερμανίας, χρονολογείται από την εποχή του Μπραντ το 69. Έχω δύο ερωτήσεις για τον κύριο Μιχαηλίδη, λέει. Πρώτον, υπήρξε σε όλο αυτό το διάστημα και μέχρι και την κατασκευή του Nord Stream 2 ή οποιαδήποτε αντίδραση από άλλη δυτική νατοϊκή χώρα? Και η δεύτερη ερώτηση, μακροπρόθεσμα την Ευρώπη την ωφελεί μια Ρωσία στην Ευρασία? Μπορείτε να επαναλάβετε το πρώτο σκέλος ερώτησης, κύριε Σαχίνη, δεν είμαι δώσει, το άκουσα ακριβώς. Υπήρξε σε όλο αυτό το διάστημα και μέχρι την κατασκευή του Nord Stream 2, για τον οποίο βγήκε ο Biden και είπε αυτό δεν θα γίνει, ή οποιαδήποτε αντίδραση από άλλη δυτική νατοϊκή χώρα? Ναι. Κοιτάξτε, εξ όσων γνωρίζουμε, δεν υπήρξαν ουσιώδεις αντιδράσεις σε αυτά τα οποία έκανε η Γερμανία τις προηγούμενες δεκαετίες. Και ο λόγος είναι, νομίζω, απλός. Οι προηγούμενες αμερικανικές κυβερνήσεις είχαν έρθει σε συνεννόηση με την Γερμανία και είχαν αφήσει τη Γερμανία να έχει κάποιο είδους ηγεσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις σχέσεις που αναπτύσσονται με τον εξωτερικό κόσμο. Φαίνεται όμως ότι οι γερμανικές πολιτικές ξέφυγαν από τα αρχικά συμφωνηθέντα. Και αν δείτε, υπάρχει και μια σχετική βιβλιογραφία εδώ και πολλά χρόνια που παρήχθη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής από ακαδημαϊκούς οι οποίοι ήταν κοντά στα κέντρα εξουσίας της Ουάσιγκτον, οι οποίοι τόνιζαν εδώ και τουλάχιστον 20 χρόνια, 30 χρόνια, τον κίνδυνο η Γερμανία και η Ευρωπαϊκή Ένωση να εξαρτηθεί από ρωσικό φυσικό αέριο. Και θεωρούσαν ότι αυτό είναι πρόβλημα ασφαλείας γενικότερα για το δυτικό κόσμο, για την ίδια την Ευρώπη, αλλά βεβαίως και για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επομένως, υπήρχε αυτή η συζήτηση σε ακαδημαϊκό επίπεδο, όμως οι αμερικανικές κυβερνήσεις τότε πίστευαν ότι προς το παρόν δεν υφίσταται τέτοιο ζήτημα. Βλέποντας όμως πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα, φτάσαμε στο Nord Stream και την επιρροή της Ρωσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω του φυσικού αερίου, και έγινε η καθοριστική παρέμβαση που είδαμε τους τελευταίους μήνες και οδηγηθήκαμε εκεί που οδηγηθήκαμε. Και η δεύτερη ερώτηση, αν μακροπρόθεσμα την Ευρώπη την ωφελεί μια Ρωσία στην Ευρασία? Πιστεύω πως μακροπρόθεσμα δεν την ωφελεί την Ευρώπη μια Ρωσία να είναι στην Ευρασία. Εγώ θα ήθελα μια, κύριε Σαχίνη, δημοκρατική, πλουραλιστική, φιλελεύθερη Ρωσία, διότι πραγματικά πολιτισμικά είναι κομμάτι της Ευρώπης. Όμως Ευρώπη επίσης σημαίνει και δημοκρατία. Ευρώπη δεν είναι μόνο η οικονομία, είναι και οι δημοκρατικές αξίες. Θα ήθελα λοιπόν να δω μια Ρωσία η οποία γίνεται πραγματικά φιλελεύθερη και δημοκρατική, και θα μπορούσε να παίξει έναν πολύ θετικό ρόλο, να βοηθήσει και άλλες χώρες της Κεντρικής Ασίας και του Καυκάσου να εκδημοκρατιστούν σε αγαστή συνεργασία
με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αυτό όμως για να συμβεί προϋποθέτει εσωτερικές αλλαγές σε αυτή τη χώρα που δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω πόσο καιρό θα πάρουν για να υλοποιηθούν και αν υλοποιηθούν και σε τι κατάσταση θα βρίσκεται η Ρωσία όταν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Πάμε τώρα στην Τουρκία σας παρακαλώ πολύ και το πρώτο ερώτημα γιατί την μελετάτε και την αναλύετε χρόνια. Τι διαβάζουμε λάθος, προσέξτε, στην Ελλάδα σε σχέση με την Τουρκία ναι. τόσα χρόνια γιατί αν υπάρχει δόλος δεν περνάει από το μυαλό μου. Όμως είναι προφανές ότι τόσα χρόνια κάτι δεν κάνουμε καλά, κάτι διαβάζουμε λάθος. Ναι, κοιτάξτε, υπάρχει όντως ένα πρόβλημα στον τρόπο που διαβάζουμε και προσπαθούμε να κατανοήσουμε την Τουρκία στην Ελλάδα. Συνήθως η συντριπτική πλειοψηφία των μελετών και των αναλύσεων βλέπουν την Τουρκία αποκλειστικά μέσα από το πρίσμα των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Θα πρέπει για να καταλάβουμε τι επιδιώκει η Τουρκία να την εντάξουμε στα ευρύτερα γεωπολιτικά συμφραζόμενα. Αυτό που είπα και στην αρχή της συζήτησής μας. Να μην δούμε μόνο τι επιχειρεί να κάνει σε σχέση με Ελλάδα και Κύπρο, αλλά να δούμε τι κάνει και στη Μέση Ανατολή, τι κάνει στον Κάυκασο, τι κάνει με τις χώρες της Κεντρικής Ασίας, με χώρες της Αφρικής, τι κάνει με τα ενεργειακά. Και επίσης να δούμε και πώς εξελίσσονται οι ιδεολογίες και τα πολιτικά κόμματα στο εσωτερικό αυτής της χώρας. Εμείς έχουμε την κακή συνήθεια στην Ελλάδα να παίρνουμε ένα πολύ μικρό κομμάτι της δραστηριότητας αυτής της χώρας και να το αναγάγουμε σε κεντρικό. Αυτό μας οδηγεί σε λανθασμένα συμπεράσματα. Πρέπει πάντα να έχουμε μια πιο σφαιρική κατανόηση των τουρκικών πολιτικών στην ευρύτερη περιοχή που μας ενδιαφέρει. Είναι λάθος να βλέπουμε την Τουρκία μονοδιάστατα, μόνο μέσα από την οπτική των ελληνοτουρκικών σχέσεων, κύριε Σαχίνη. Και για αυτόν τον λόγο αδυνατούσαμε να αναπτύξουμε μια πιο συγκροτημένη πολιτική ανάσχεσης του αυτό που ονομάζω τουρκοσουνητικός νεοεπεκτατισμός ή αν θέλετε για να χρησιμοποιήσω μια παλιά αριστερή γνωστή φρασιολογία τουρκικός ιμπεριαλισμός στην περιοχή μας. Και επίσης υπάρχει και το άλλο. Έχουν καλλιεργηθεί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια πολλές ψευδεστήσεις όσον αφορά τον τρόπο αντιμετώπισης αυτού του επεκτατισμού. Αυτό που ανέφερα και αρχικά, δηλαδή το θέμα της οικονομικής ολοκλήρωσης για παράδειγμα. Υπήρχαν πολλοί που πίστευαν και πιστεύω το πιστεύουν ακόμα ότι αν υπάρξει στενότερη οικονομική συνεργασία μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας αυτό αυτομάτως θα περιορίσει τον τουρκικό επεκτατισμό. Βλέπουμε όμως ότι αυτό δεν συνέβη κύριε Σαχίνη. Αυτή η θεωρία κατέρευσε στην πράξη. Ήταν μια επικίνδυνη θεωρία. Αντίθετα η Τουρκία χρησιμοποιεί τις επενδύσεις που κάνει στο εξωτερικό και τις εμπορικές σχέσεις που αναπτύσσει ούτως ώστε να προωθήσει την επεκτατική της ατζέντα ιδιαίτερα στις μικρότερες χώρες όπως είμαστε εμείς και άλλες χώρες της περιοχής. Η Τουρκία χρησιμοποιεί τις επενδύσεις και το εμπόριο για να χτίσει δίκτυα επιρροής στο εσωτερικό της Ελλάδας και άλλων μικρότερων κοινωνιών ούτως ώστε να υπονομεύσει την δυνατότητα αυτών των χωρών να αντιστέκονται στον τουρκικό επεκτατισμό ο οποίος ξεδιπλώνεται μπροστά στα μάτια μας. Και αργήσαμε πολύ δυστυχώς να συνειδητοποιήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Να σας δώσω μόνο ένα υποθετικό σενάριο, αν μου επιτρέπετε. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, φανταστείτε, ας υποθέσουμε ότι ως διαμαγείας πάβει η Τουρκία να απειλεί την Ελλάδα, να αναπτύσσει αυτή την επιθετική ρητορική, να ενισχύει τις επιθετικές της στρατιωτικές δυνατότητες, τη στρατιά του Αιγαίου κτλ. Τα γνωστά, να μην πω σε αυτά τώρα. Και φανταστείτε ότι αναπτύσσουμε οικονομικές σχέσεις. Θα πλημμυρίσει η Ελλάδα με τουρκικά προϊόντα, διότι υπάρχει και ζήτημα ανταγωνισμού εδώ πέρα τώρα, έτσι. Λοιπόν, θα πλημμυρίσει η Ελλάδα με τουρκικά προϊόντα, με τουρκικές επενδύσεις και αυτό θα δημιουργήσει ένα δίκτυο επιχειρηματιών στον ελλαδικό χώρο, οι οποίοι θα συνεργάζονται με το τουρκικό κεφάλαιο. Το τουρκικό κεφάλαιο, το οποίο είναι αρκετά ισχυρό και είναι πολύ εθνικιστικό, πρέπει να σας πω, δεν είναι καθόλου κοσμοπολίτικο. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνούμε. Επομένως, δημιουργώντας η Τουρκία ένα δίκτυο συνεργατών επιχειρηματιών στον ελλαδικό χώρο θα μπορούσε να χτίσει και επιρροή μέσα στα πολιτικά κόμματα της Ελλάδας, κύριε Σαχή. Διότι οι επενδύσεις και η οικονομική επιρροή, η οικονομική ισχύς μπορούν να μεταφραστούν αν η χώρα η οποία κάνει τις επενδύσεις θέλει να μεταφράσει αυτές τις επενδύσεις σε πολιτική επιρροή. Και αυτό είναι κάτι εξαιρετικά επικίνδυνο. Επομένως, το πρόβλημα του τουρκικού επεκτατισμού δεν είναι κάτι το οποίο θα λυθεί άμεσα τα επόμενα 10 ή 20 χρόνια, δυστυχώς. Με λύπη το λέω αυτό. Θα το βρίσκουμε μπροστά μας διαρκώς, είτε με τη μορφή της στρατιωτικής απειλής, είτε με τη μορφή του οικονομικού επεκτατισμού και της λεγόμενης οικονομικής ολοκλήρωσης, η οποία ηχεί πολύ καλά στα αυτιά μας,
αλλά θα πρέπει να τη σκεφτούμε πολύ καλύτερα. Διότι επίσης υπάρχει και το ζήτημα της σοβαρής δημογραφικής ανισορροπίας μεταξύ των δύο χωρών, κύριε Σαχίνη. Επειδή το θέτετε και έχετε βάλει βαθύτερα, θα έλεγα, το μαχαίρι του ζητήματος, άρα επειδή μιλάτε για μια πάγια επεκτατική στρατηγική, αυτή η στρατηγική λοιπόν έχει βάθος, έχει παρελθόν, παρόν και θα έχει και συνέχεια, ανεξαρτήτως από ό,τι το λέτε εσείς, έτσι το καταλαβαίνω εγώ, ανεξαρτήτως Ερντογάν στην εξουσία ή όχι. Κάνω λάθος? Έχετε απόλυτο δίκιο, αυτό ακριβώς εννοώ. Το πρόβλημα του τουρκικού επεκτατισμού δεν είναι πρόβλημα που αφορά τον Ταγίπ Ερντογάν. Δεν σχετίζεται μόνο με τον Ταγίπ Ερντογάν. Και αυτό είναι κάτι το οποίο με έκπληξη βλέπω να γράφουν στα ελληνικά μέσα ενημέρωση. Κατηγορούν οι πάντες τον Ταγίπ Ερντογάν. Σαν να επρόκειτο για καμία φιλιρηνική μη επεκτατική χώρα στο παρελθόν. Ας μην ξεχνούμε ότι αυτός ο επεκτατισμός πάει πολύ πίσω, κύριε Σαχίνη, ο επεκτατισμός της Τουρκίας και η αρθεληνική της στάση. Από το 1955 ακόμα, όταν μέσα από μια προβοκάτσια ουσιαστικά βρήκε αφορμή η Τουρκία για να εκαθαρίσει, να εκδιώξει την ελληνική κοινότητα της Κωνσταντινούπολης, στη συνέχεια με την εισβολή και κατοχή, την παράνομη κατοχή τμήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία δυστυχώς συνεχίζεται μέχρι σήμερα, και βέβαια μετά το 1974, όσοι παρακολουθούν στενά τα πράγματα, βλέπουμε ότι υπάρχει μια κλιμάκωση των διεκδικήσεων. Αυτό τι μας λέει, κύριε Σαχίνη, τι μας εξηγεί? Πρέπει πάντα να προσπαθούμε να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα και όχι το τι συμβαίνει τα τελευταία 10-15 χρόνια μόνο, διότι θα παραπλανηθούμε. Η μεγάλη εικόνα μας λέει ότι η Τουρκία μετά την κατάρρευση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας τα πρώτα 20-30 χρόνια, λόγω της εσωτερικής δομικής της αδυναμίας και λόγω του ότι προσπαθούσε να ανασυγκροτηθεί ως κράτος, δεν είχε επεκτατικές βλέψεις έναντι της Ελλάδος, διότι ήταν πρακτικά αδύνατο να έχει. Μετά το 1955, όπου η Τουρκία εντάσσεται στον δυτικό συνασπισμό, στην δυτική αρχιτεκτονική ασφαλείας, γίνεται μέλος του ΝΑΤΟ, λόγω της σοβιετικής απειλής κτλ. Αυτά είναι γνωστά. Τότε βρίσκει την ευκαιρία, εκδιώκει την ελληνική κοινότητα από την Κωνσταντινούπολη και αρχίζει σταδιακά να αναπτύσσει μία διεκδικητική πολιτική έναντι της Ελλάδος και βέβαια και έναντι της Κύπρου. Και εδώ έρχεται και το άλλο επιχείρημα που ακούω συχνά να λέγεται, ότι μας συμφέρει μία Τουρκία στον δυτικό συνασπισμό, είναι μία πιο φιλική Τουρκία. Εγώ διαφωνώ. Μια πιο φιλική Τουρκία στο ΝΑΤΟ, εκδίωξη στην πόλη, στο ΝΑΤΟ, εισβολή και κατοχή στην Κύπρο, και, να μην πω και τις ευλογίες παραγόντων του ΝΑΤΟ και των Αμερικανών. Δεν προκύπτει αυτό. Ούτως ή άλλως. Σαφώς και δεν προκύπτει. Και προσπαθώ, το γράφω και το λέω και το φωνάζω και βλέπω όμως μεγάλα συστημικά μέσα ενημέρωσης στην Ελλάδα, στην Αθήνα, πλασάρουν και προωθούν αυτή την... την προβληματική, και το λέω εξαιρετικά ήπια, αυτή την προβληματική θεωρία ότι μια φιλοδυτική εντός εισαγωγικών Τουρκία είναι προς όφελος της Ελλάδος. Κάτι όμως τέτοιο δεν αποδεικνύεται ιστορικά και εμπειρικά. Είναι μια πλάνη. Επειδή μιλάτε πάντα πιο στρατηγικά, εγώ θα σας προκαλέσω σήμερα, γιατί θέλω να περάσουμε στα καθημάς και πώς λειτουργούμε εμείς, αλλά θα σας προκαλέσω στο πεδίο της επικαιρότητας. Έχει απλώσει τραχανά, να το πω λαϊκά, η Τουρκία και φαίνεται ότι κλιμακώνει σε μια συγκροσιακή πια λογική. Δεν το κρύβει, δεν είναι μόνο το νύχτα θα έρθουμε, είναι όλες οι κινήσεις. Το ερώτημα το δικό μου προς εσάς, έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή απλωμένος ο τραχανάς, πιθανολογείται ότι ο μείζον χώρος για την Τουρκία αυτή τη στιγμή είναι το Αιγαίο, είναι νοτίως της Κρήτης κάποιες ενέργειες, είναι η Κυπριακή Δημοκρατία με κινήσεις πέραν των Βαρωσιών ή όλα μαζί? Ναι, αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα ερώτηση, κύριε Σαχίνη. Είναι δύσκολο να είναι κανείς στο μυαλό του Ταγίπ Ερντογάν και των επιτελών του στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις. Δική μου εκτίμηση, χωρίς να είμαι ειδικός στα στρατιωτικά ζητήματα, βεβαίως, και το λέω με επιφύλαξη, με βάση αυτά που πληροφορούμε και παρατηρώ, θα ήταν ότι η Τουρκία ενδεχομένως θα επιδίωκε κάποιο είδους μικρής προβοκάτσιας και ενός τοπικού επεισοδίου σε μια περιοχή η οποία δεν θα κινδύνευε να κλιμακωθεί ευρέως και να οδηγήσει σε ένα γενικευμένο ελληνοτουρκικό πόλεμο. Είναι κάτι το οποίο δεν θα το ήθελε σε καμία περίπτωση, διότι η Τουρκία δεν μπορεί να διεξάγει πόλεμο εναντί της Ελλάδος. Οι ένοπλες δυνάμεις της δεν είναι σε καθόλου καλή κατάσταση, ενώ αντίθετα οι ελληνικές ενισχύονται σημαντικότατα, και αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Επομένως, η Τουρκία θα ήθελε κάποιο μικρό τοπικό επεισόδιο το οποίο δεν θα κινδύνευε να οδηγηθεί
σε γενικότερη πολεμική σύγκρουση σε όλα τα μέτωπα και δεν θα κινδύνευε να προκαλέσει τις αντιδράσεις του δυτικού κόσμου εναντίον της Τουρκίας. Άρα ένα επεισόδιο που θα της έδινε το αβαντάζ να μασύρει σε ένα τραπέζι ακριβώς συνομιλιών επί των δικών μας φυσικά. Ακριβώς, σαφώς. Διότι η Ελλάδα, όπως λέει επισήμως, δεν διεκδικεί τίποτα. Επομένως, αν κάτσουμε σε τραπέζι διαπραγμάτευσης, θα πρέπει, υποθέτω, να συζητήσουμε αυτά τα οποία θέλει και επιθυμεί να θέτει η Τουρκία. Έτσι. Αυτό συμβαίνει όλα αυτά τα χρόνια. Επομένως, να επαναλάβω, επιδιώκει ένα κάποιο είδος προβοκάτσιας, η οποία δεν θα επεκταθεί σε ολοκληρωτικό πόλεμο και ούτε θα προκαλέσει σοβαρές δυτικές αντιδράσεις εναντίον της Τουρκίας. Η Τουρκία φοβάται πολύ την Δύση. Και φοβάται μήπως κάποια κράτη σταθούν στο πλευρό της Ελλάδος, είτε λόγω ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, είτε λόγω ταύτισης συμφερόντων. Επομένως, θέλει να απομονώσει την Ελλάδα και να σπάσει τις συμμαχίες οι οποίες έχουμε δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια, να την απομονώσει και στη συνέχεια να την καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μέσα κατόπιν ενός τοπικού επεισοδίου. Η Τουρκία ποτέ δεν επιθυμούσε, οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις, ένα σοβαρό γενικευμένο, μια γενική σύραξη μεταξύ των δύο χωρών, διότι αυτό θα οδηγούσε στην κατάρρευση ανατολικής και νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ και θα προκαλούσε σοβαρότατες, σφοδρότατες αντιδράσεις και από τις ΗΠΑ. Και αυτό είναι κάτι το οποίο η Τουρκία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αντέξει. Δεν πρέπει να μεγαλοποιούμε στα μάτια μας την Τουρκία, κύριε Σακίνη, και δεν πρέπει να καλλιεργούμε στην ελληνική κοινή γνώμη την ψευδαίσθηση ότι η Τουρκία είναι ένα πολύ ισχυρό κράτος, το οποίο επιτυγχάνει πάντα και είναι ένα κράτος το οποίο θα πρέπει να το φοβόμαστε. Αυτό είναι μια λανθασμένη και προβληματική οπτική που υπονομεύει την ελληνική εθνική ασφάλεια. Ακούστε τώρα, εσείς καλά το θέτετε το ζήτημα, ορθώς το θέτετε, επειδή τελικώς πρέπει να τα βλέπουμε, άρα ας πάμε, γιατί τις τελευταίες μέρες βλέπω αναπτύσσεται μια εσωτερική και έρχομαι στα κάθε μας φιλολογία. Τι Τουρκία θέλουμε, λέει ο ένας, λέει ο άλλος. Αποκλιμακώνει η Τουρκία, διότι είδε ότι δεν την παίρνει και καλό είναι να πάμε βήμα-βήμα σε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, λέει ο τρίτος. Όπως τόλισε το Ισραήλ με το Λίβανο, με τον κύριο Άμος Χοκστάιν, έτσι να το λύσουμε και εμείς με την Τουρκία, λες και είναι το ίδιο πράγμα. Και ξαναβλέπω, ξανά μανά εγώ τουλάχιστον, έτσι το καταλαβαίνω, το αφήγημα, τι περιμένουμε εμείς από την Τουρκία. Εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει στρατηγικά τι σημαίνει Κύπρος, τι σημαίνει Ελλάδα, τι σημαίνει Διάβλος Αιγαίου, τι σημαίνει νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, τι σημαίνει Ανατολική Μεσόγειο, τι σημαίνει κοιτάσματα. Τα έχουμε κατανοήσει, γιατί φοβούμαι ότι το πρόβλημα είναι εδώ τελικώς. Αγαπητή κύριε Σαχίνη, έχω τους ακριβώς ίδιους προβληματισμούς με εσάς και έχω κάνει σχετικά post, φαντάζομαι θα τα έχετε δει. Βεβαίως. Δυστυχώς αυτές οι λογικές κυριαρχούν, είναι λογικές του παρελθόντος, φοβικές και αναποτελεσματικές, οι οποίες αναπόφευκτα, αυτή η λογική του τι Τουρκία θέλουμε, αναπόφευκτα θα οδηγήσουν τη χώρα μας να υποταχθεί σε κάποιο είδους τουρκικής ηγεμονίας, αν συνεχίσουμε με αυτό το μυαλό. Φοβούμαι και κρίνοντας από τις συζητήσεις οι οποίες κυριαρχούν στον ελληνικό δημόσιο διάλογο, κύριε Σακίνη, ότι αυτά τα ζητήματα του τι Ελλάδα θέλουμε, πώς αντιλαμβανόμαστε το Αιγαίο, γιατί έχει στρατηγική σημασία η θάλασσα της Ανατολικής Μεσογείου και οι σχέσεις μας με την Κύπρο και η ΑΟΣ και όλα αυτά τα ζητήματα, δεν συζητώνται ευρέως δημοσίως στον ελληνικό δημόσιο λόγο. Τουλάχιστον δεν βλέπουμε να συζητώνται από mainstream πολιτικούς δρόντες. Συζητώνται από κάποιους ακαδημαϊκούς ενδεχομένως, οι οποίοι αναπτύσσουν τις δικές τους απόψεις, αλλά εκφράζουν μόνο τον εαυτό τους. Δεν βλέπω εγώ τουλάχιστον, και διορθώστε με παρακαλώ αν κάνω λάθος, μεγάλα πολιτικά κόμματα ή την κυβέρνηση ή της αντιπολίτευσης να συζητούν δημοσίως και στα σοβαρά όλα αυτά τα ζητήματα. Γίνονται κάποιες ανακοινώσεις και ο κόσμος, οι πολίτες αφήνονται στο σκοτάδι. Δεν εξηγούν τα κόμματα ποια είναι τα διακυβεύματα. Ποιες είναι οι προκλήσεις, ποια είναι τα ζητήματα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε και τι θα συμβεί αν ακολουθήσουμε το σενάριο Α, τι θα συμβεί ενδεχομένως αν ακολουθήσουμε το σενάριο Β. Επειδή δεν βλέπω λοιπόν αυτά τα θέματα να συζητώνται ανοιχτά και δημοσίως, πολύ φοβούμαι ότι δεν έχουν ξεκαθαριστεί στο μυαλό των ηθινόντων ποιες είναι οι πραγματικές δικές μας στρατηγικές επιδιώξεις. Διότι θα μπορούσαν να καταλάβουν μια ρητορική η οποία λέει ναι, φαίνεται ότι πέφτουν οι τόνοι προσωρινά. Να παραμείνουν ανοιχτοί οι διάβλοι επικοινωνίες. Να παραμείνουν, καμία αντίρρηση.
αν το δούμε αυτό στο πλαίσιο μιας τακτικής να κερδίσουμε χρόνο για να ανασυγκροτήσουμε την άμυνα της πατρίδας μας και την οικονομία της. Έτσι. Βέβαια αυτόν τον χρόνο τον κερδίζει και η άλλη πλευρά. Γιατί εγώ θεωρώ ότι δεν θέλω να ακουστώ μάντης ως προφήτης κακών μαντάτων, αλλά έχω την αίσθηση ότι κάποια στιγμή όλη αυτή η ένταση θα εκδηλωθεί με βίαιο τρόπο στην περιοχή μας, στη σχέση μας με την Τουρκία. Είναι, έχουμε να κάνουμε ένα τέτοιο επεκτατικό κράτος, το οποίο δεν θα καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων αν δεν πάρει αυτά τα οποία, δεν θεωρεί ότι θα πάρει αυτά τα οποία επιδιώκει. Λέτε λοιπόν, άντε να το δεχτώ, λέτε. Υπάρχει πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα στη χώρα μας. Έχουμε πρόβλημα. Κοιτάξτε τώρα, κύριε Μιχαηλίδη. Εγώ αντιλαμβάνομαι και από τα μικρά, αν θέλετε, τα επουσιώδη, τα τεχνικά. Προχθές είχαμε εδώ έναν από τους εγκυρότερους σε οριοθετής ΑΟΣ, Κύπριο, κύριο Ζήνωνος, ο οποίος μας είπε αυτά τα φαντασιακά που συμβαίνουν μόνο με την πατέντα αλλά Ελλάδα. Δηλαδή μας είπε ότι ούτε τα τμηματικά αντιλαμβάνεται και όπου, εν πάση περιπτώσει, πολιτικά γίνανε για πολιτικούς λόγους, άντε να πάει και το παλιάμπελο, πάλι δεν γίνανε με το σωστό τρόπο. Άρα εδώ είναι θέμα θολούρας δικής μας. Ή φόβου. Ή υποταγής. Έχω την αίσθηση ότι είναι ένας συνδυασμός και των δύο. Και επίσης θα πρέπει λίγο να σκεφτούμε και τι συμβαίνει με το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος, κύριε Σαχίνη. Με τα στελέχη του, με τη συγκρότησή του, με τις πολιτικές τις οποίες εισηγούνται τα ανώτερα στελέχη αυτού του Υπουργείου στην πολιτική ηγεσία. Διότι όπως γνωρίζουμε, δεν μπορεί ένας υπουργός να γνωρίζει τα πάντα. Υπάρχει μια ολόκληρη γραφειοκρατία από πίσω, η οποία συγκροτεί μια πολιτική, κάνει προτάσεις και με βάση αυτά ο υπουργός φαντάζομαι ότι επιλέγει αυτό με βάση τις κυβερνητικές αποφάσεις. Δεν αποφασίζουν μόνοι τους οι πολιτικοί ηγέτες και τα κομματικά στελέχη, έτσι που αναλαμβάνουν κυβερνητικές θέσεις. Υπάρχει μια γραφειοκρατία από πίσω. Και αν κάνω καμιά φορά τη σύγκριση μεταξύ τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών και ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Και πολλές φορές έτσι προβληματίζομαι, για να είμαι ειλικρινής. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών έχει καταρρεύσει και οι πολιτικές που ακολουθεί είναι απολύτως προβληματικές και προκαλούν ζημία στη χώρα τους. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Βλέπω όμως και στη δική μας χώρα έχουμε ζητήματα. Δηλαδή, δεν είμαι καθόλου βέβαιος. Κύριε Μιχαηλίδη, να μην κουράζεστε. Αξιότατα στελέχη. Ναι, μην κουράζεστε. Είναι θέμα Υπουργείου Εξωτερικών ή είναι ότι η χώρα αυτή εδώ, η δική μας, διαχρονικά, δεν κάνω εγώ. Κανέναν ασκούνται τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και εθνικής με πιο προσωπικά χαρακτηριστικά του εκάστοτε κυβερνήτη και της ομάδας του. Να σας πω εγώ μια άλλη εικόνα. Για κάντε το λίγο δικό σας τώρα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο, ο κύριος Οικονόμου να είναι ο καθημερινός απαντητής των δηλώσεων Ερντογάν. Μπορείτε να το καταλάβετε αυτό. Βγαίνει ο Ερντογάν, λέει κάτι, και αυτός που απαντά από πλευράς Ελλάδας είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ναι. Αυτό γεννά κάποια ερωτηματικά και δεν αντιλέγω σε αυτό το οποίο υποστηρίζετε, ότι έχει υπάρξει προσωπική διαχείριση πολλών ζητημάτων και έχουν παρακαμφθεί οι υπηρεσιακοί παράγοντες, και αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα και είναι κάτι το οποίο πρέπει να δούμε. Ναι, υπάρχει θέμα και στον τρόπο που τα πολιτικά κόμματα και οι ηγεσίες διαχρονικά αντιλαμβάνονται την Τουρκία. Όμως θα ξαναλέω και το τονίζω. Ένα κόμμα, μια κυβέρνηση για να συγκροτήσει μια στρατηγική έναντι μιας άλλης χώρας, έναντι της Τουρκίας, έναντι του τουρκικού επεκτατισμού, δεν μπορούν τα κομματικά στελέχη από μόνα τους να το πράξουν. Προφανώς. Οι περισσότεροι δεν έχουν και την απαιτούμενη γνώση, κύριε Σαχίνη. Προφανώς. Αλλά άμα δεν έχεις και στρατηγικά κρατικά επιτελεία που να είναι πίσω από ένα Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, που αυτό μπορεί να είναι το φαίνεστε, πού πας? Διότι αν έχεις ένα διαχρονικό Ινστιτούτο με μια μονόπατη αντίληψη. Εγώ δεν θα πω κακή, μονόπατη θα πω αντίληψη, που πάμε τότε? Ακριβώς, και φαίνεται ότι αυτά τα επιτελεία δεν υφίστανται. Αυτό είναι το οποίο με προβληματίζει και με ανησυχεί. Καταλαβαίνετε τι προσπαθώ να πω? Και αυτό σε συνδυασμό με την προβληματική λειτουργία των ελληνικών πολιτικών κομμάτων και τις ιδεολογίες και ιδεοληψίες δυστυχώς που έχουν κυριαρχήσει τα τελευταία χρόνια, δημιουργείται ένα επικίνδυνο εκρηκτικό μείγμα, το οποίο δεν είναι βέβαιο που μπορεί να οδηγήσει την πολιτική της χώρας μας έναντι του τουρκικού επεκτατισμού. Δηλαδή ουσιαστικά όλα αυτά τα χρόνια βλέπουμε μια Τουρκία η οποία παίζει επεκτατικά, παίζει επιθετικά. Δεν λέω και εμείς να γίνουμε επιθετικοί, επεκτατικοί. Προσέξτε, μην παρεξηγηθούν τα λεγόμενά μου. Έτσι. Αλλά δεν μπορεί ο ελληνικός δημόσιος λόγος, τα ελληνικά επιχειρήματα να κινούνται κάπου μεταξύ μόνο διεθνούς δικαίου
και ρητορικής περί ενίσχυσης των ενόπλων δυνάμεων. Μεταξύ των δύο αυτών σημείων υπάρχουν πολλές πολιτικές, διπλωματικές και άλλες πρωτοβουλίες που μπορούν να αναπτυχθούν, ούτως ώστε να μετριαστεί, να καμφθεί ο τουρκικός επεκτατισμός. Δεν είναι μόνο η επίκτηση του διεθνούς δικαίου, την οποία ορθώς κάνουμε, έτσι, από τη μία, αλλά και δεν αρκεί μόνο η ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων, κύριε Σαχίνη. Τις ένοπλες δυνάμεις τις ενισχύουμε, κατά την προσωπική μου εκτίμηση, γιατί θέλουμε βεβαίως να διασφαλίσουμε την ακεραιότητα της χώρας μας, αλλά και γιατί θέλουμε να λειτουργήσουν αποτρεπτικά. Όταν όμως δεν αναλαμβάνεις πρωτοβουλίες διπλωματικές και πολιτικές, αλλά και σε επικοινωνιακό επίπεδο, να στριμώξεις και να περιορίσεις, να αποδομήσεις τα επιχειρήματα της Τουρκίας, τότε θα φτάσει σε κάποιο σημείο που θα αναγκαστείς να χρησιμοποιήσεις αυτές τις ένοπλες δυνάμεις. Εμείς δεν θα ήθελα να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Θα ήθελα οι ένοπλες δυνάμεις μας να λειτουργούν αποτρεπτικά. Για να λειτουργήσουν όμως αποτρεπτικά, δεν αρκεί μόνο να είναι ισχυρές. Θα πρέπει να υπάρχει και ένα σύνολο εργαλείων επικοινωνιακών και διπλωματικών, τα οποία θα στραγγαλίζουν τον τουρκικό επεκτατισμό. Δυστυχώς έχω την εντύπωση πως δεν έχουμε καταφέρει να τα αναπτύξουμε αυτά τα εργαλεία όπως έπρεπε, και αυτό είναι κάτι που με προβληματίζει. Και ναι, η κυρίαρχη γραμμή, όπως πολύ σωστά επισημάνατε, από συγκεκριμένα think tanks στην Ελλάδα, την οποία θεωρώ προβληματική, εγώ θα τη χαρακτηρίσω προβληματική, είναι μια νομικήστικη, μονοδιάστατη νομικήστικη αντίληψη για την αντιμετώπιση του τουρκικού επεκτατισμού. Δυστυχώς στις διεθνείς σχέσεις δεν υπάρχει κάποια διεθνής αστυνομία που θα έρθει να πιάσει από το αυτή, κύριε Σαχίνη, τον παρανομούντα. Δεν είναι όπως το εσωτερικό δίκαιο που αν έρθω εγώ και σας κλέψω, σας χτυπήσω, θα με καταγγείλετε και θα έρθει η αστυνομία να με συλλάβει. Δεν συμβαίνουν αυτά στις διεθνείς σχέσεις. Εκεί υπάρχει ισορροπία δυνάμεων, στρατιωτικών, οικονομικών, διπλωματικών κτλ. Επομένως, δεν μπορεί η Ελλάδα μόνο με νομικά επιχειρήματα, τα οποία είναι πολύ σημαντικά, το τονίζω, αλλά δεν αρκούν από μόνα τους να διασφαλίσουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας μας. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το συζητήσουμε δημοσίως πλέον. Και επειδή δεν το συζητούμε, αυτό δημιουργεί ερωτηματικά. Ξέρετε, κύριε Μιχαλίδη, έχετε δίκιο εσείς, γιατί αύριο μεθαύριο μπορείτε τελικά να κατέφευγες και σε ένα διεθνές δικαστήριο που να εξέδιδε την καλύτερη απόφαση υπέρ σου. Την καλύτερη. Αλλά αν στο πεδίο ο άλλος είχε διαμορφώσει μια άλλη πραγματικότητα, ώρα Κύπρος, αντιλαμβάνεστε ότι πήγε να αλλάξει τι. Με μια απόφαση. Μπορώ να θέσω στους ακροατές σας και έναν ακόμα προβληματισμό, κύριε Σαχίνη, μου επιτρέπετε. Βεβαίως, βεβαίως. Ας υποθέσουμε ότι αυτό το ιδανικό σενάριο, το οποίο μόλις τώρα αναφέρατε, υλοποιείται. Εντάξει. Και πηγαίνουμε σε ένα διεθνές δικαστήριο και υπάρχει μια απόφαση, η οποία γίνεται σεβαστή, ας υποθέσουμε, από όλους. Και έχουμε μια ηρεμία στις ελληνοτουρκικές σχέσεις για τα επόμενα 10-15 χρόνια. Εντάξει. Και έχουμε μια ύφεση του τουρκικού επεκτατισμού τα επόμενα 10-15 χρόνια. Δεν υπάρχει βρυδικός πόλεμος με τη μετανάστευση, την λάθρο μετανάστευση. Δεν υπάρχουν εμπριστικές δηλώσεις, παρενοχλήσεις κτλ. Παραβιάσεις και όλα αυτά. Τι μας λέει και τι μας εγγυάται ότι η τουρκική πολιτική ηγεσία, μια τουρκική πολιτική ηγεσία η οποία επίσης θα έχει επιλύσει στο εσωτερικό της και το κουρδικό πρόβλημα, για το οποίο δεν μιλήσαμε καθόλου και θα πρέπει στην Ελλάδα να συζητούμε γι' αυτό, γιατί είναι κλειδί για τις εξελίξεις στην περιοχή, να μην το υποτιμούμε. Τι μας λέει λοιπόν, ότι σε 20 χρόνια μια νέα τουρκική ηγεσία με ανανεωμένη αυτοπεποίθηση δεν θα επανέλθει σε νέο τύπου διεκδικήσεις. Μπορεί κανείς να τρεγγίσει αυτό? Λέει πώς αποτρέπεται? Λέει κάποιος, το θέτω ως προβληματισμό. Καλά κάνετε εσείς. Λέει κάποιος, και τι ανησυχούμε, κύριε Μιχαηλίδη, θα προστρέξουν οι σύμμαχοί μας οι Αμερικανοί να μας βοηθήσουν. Γιατί ανησυχούμε? Κοιτάξτε, ανησυχούμε γιατί είμαστε άνθρωποι που αγαπούμε την ειρήνη και τη συνεργασία, κύριε Σαχίνη. Εγώ έχω πει ότι είμαι υπέρ της ενίσχυσης των ενόπλων δυνάμεων της πατρίδας μας, γιατί θέλω να λειτουργούν αποτρεπτικά. Να είμαστε εξοπλισμένοι σαν αστακοί, ούτως ώστε κανείς να μην τολμήσει να προχωρήσει σε κάποιο πολεμικό επεισόδιο ενώπιον της πατρίδας μας, αμφισβητώντας την κυριαρχία και τα δικαιώματά μας. Γι' αυτό δεν θέλουμε να πάμε σε ένοπλη ρήξη. Αυτό είναι το τελευταίο σενάριο το οποίο φαντάζομαι οι περισσότεροι από εμάς θέλουμε να αποφύγουμε. Πρέπει να στήσουμε αναχώματα διπλωματικά και πολιτικά, ούτως ώστε να μην χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε τις ένοπλες δυνάμεις μας για να διασφαλίσουμε τα αυτονόητα με βάση το διεθνές δίκαιο. Αυτό προσπαθώ να πω. Όσον αφορά την ανησυχία, κοιτάξτε, οι συμμαχίες είναι πολύ σημαντικές. Μην τις υποτιμούμε. Και πρέπει η Ελλάδα, είμαστε μια δημογραφικά και οικονομικά μικρή χώρα, έτσι, παρά το ότι έχουμε τεράστιο brand name της
αύξηση ανάλογο της δημογραφίας και της οικονομίας μας. Εντάξει, και αυτό το οφείλουμε στους αρχαίους και επίσης το οφείλουμε και στην ευρωπαϊκή αναγέννηση και στα διανοητικά ρεύματα που αναπτύχθηκαν στην Ευρώπη, τα οποία διέσπηραν το ελληνικό brand name σε όλο τον κόσμο. Δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι οι συμμαχίες είναι πολύ σημαντικές και η Ελλάδα πρέπει πάντα να έχει ισχυρές συμμαχίες, ιδιαίτερα με τις θαλάσσιες δυνάμεις, τις μεγάλες δυνάμεις, και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η κεντρική χώρα με την οποία πιστεύω, γιατί έχουμε και μια πολύ σημαντική διασπορά σε αυτή τη χώρα, ξέρετε, με επιρροή. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, μην το ξεχνούμε. Αλλά επίσης να μην καλλιεργούμε ψευδεστήσεις ότι θα μας σώσουν κάποιοι άλλοι. Κανείς δεν θα αγωνιστεί για την δική μας ασφάλεια και τα συμφέροντά μας, παρά μόνο αν ταυτίζονται με τα δικά του, κύριε Σακή. Επομένως, πρέπει να αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες, ούτως ώστε να δημιουργούμε ταυτίσεις συμφερόντων με τις μεγάλες δυνάμεις του δυτικού συστήματος ασφαλείας, ιδιαίτερα με τις ΗΠΑ, με τη Γαλλία και ενδεχομένως και με άλλες χώρες του δυτικού κόσμου, ούτως ώστε να εξισορροπήσουμε και σε αυτό το επίπεδο τον τουρκικό επεκτατισμό. Δεν έχει λογική να πας μόνος σου και ξαναλέω. Οι συμμαχίες είναι απολύτως απαραίτητες, όμως μόνοι μας θα υπερασπίσουμε στο τέλος την πατρίδα μας, αν κληθούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Επομένως, ναι στις συμμαχίες, όχι στις ψευδεστήσεις. Θέλω να κλείσουμε σήμερα και ελπίζω να τα ξαναπούμε με δύο ερωτήματα Κροατών. Το ένα είναι του φίλου μου του Βασίλη, που λέει: είπε ο κύριος Μιχαλίδης πριν από λίγο ότι να μην λησμονούμε το ρόλο κλειδί του Κουρδικού. Γιατί το αναφέρει αυτό? Κοιτάξτε, ένας λόγος για τον οποίο να αναπτύσσεται, ναι, έχει δίκιο να το ρωτάει ο αγαπητός ακροατής, διότι στην Ελλάδα δεν συζητώνται καθόλου αυτά τα θέματα. Και η εικόνα την οποία έχει ένας μέσος Έλληνας πολίτης για τα εσωτερικά της Τουρκίας είναι πολύ περιορισμένη, είναι πολύ θολή, κύριε Σακίνη, και γι' αυτό ευθύνονται τα ελληνικά μέσα ενημέρωση. Επιτρέψτε μου να ασκήσω μια κριτική δημοσίως. Ελεύθερα, ελεύθερα. Και όχι μόνο. Λοιπόν, κοιτάξτε, το κουρδικό κίνημα έχει αναπτυχθεί τα τελευταία 30 χρόνια. Η κουρδική εθνική ταυτότητα έχει αποκτήσει τέτοια ισχύ και μιλούμε για τουλάχιστον 20 εκατομμύρια ανθρώπους. Δεν λέω ότι όλοι υποστηρίζουν το κουρδικό αυτονομιστικό κίνημα, αλλά ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του κουρδικού πληθυσμού ζητά, αν όχι ανεξαρτητοποίηση, ζητά αυτονομία. Η Τουρκία αντιμετωπίζει ένα θεμελιώδες πρόβλημα ασφαλείας που απειλεί την εσωτερική ενότητά της, κύριε Σαχίνη. Και ένας λόγος για τον οποίο αναπτύσσει αυτή την εθνικιστική, ρατσιστική, επεκτατική ρητορική έναντι όλων είναι διότι προσπαθεί να ενοποιήσει και το εσωτερικό της μέτωπο κάνοντας ένα άλμα στο μέλλον. Δηλαδή, ενώ θα έπρεπε να συζητούμε για το πώς θα επιληθεί το κουρδικό ζήτημα και η Τουρκία θα εκδημοκρατιστεί, θα γίνει μια δημοκρατική φιλελεύθερη χώρα που θα σέβεται το δίκαιο, το εσωτερικό αλλά και το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα, φτάσαμε να μιλούμε για το πώς πρέπει να αμυνθούμε έναντι του τουρκοσουνητικού επεκτατισμού. Δηλαδή, η Τουρκία έριξε την μπάλα στη δική μας περιοχή, αντί να ρίξουμε εμείς την μπάλα στη δική της περιοχή και η Ευρώπη επίσης. Επομένως, το κουρδικό είναι κλειδί, διότι επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό τις ιδεολογίες οι οποίες αναπτύσσονται από τις τουρκικές πολιτικές ελίτ, από τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις, αλλά και την εξωτερική πολιτική αυτής της χώρας, η οποία βεβαίως επηρεάζει και εμάς και την Κύπρο. Δεν είναι άσχετο. Πρόσφατα βγήκε ένα άρθρο από μια μεγάλη αμερικανική εφημερίδα, μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή, η οποία έκανε ακριβώς αυτή τη σύνδεση και αναρωτήθηκε γιατί η Τουρκία επιτίθεται σε δύο συμμάχους κλειδιά των Ηνωμένων Πολιτειών, την Ελλάδα και το κουρδικό κίνημα στη Βόρεια Συρία. Αυτό στην Ελλάδα δεν ακούστηκε ποτέ, δεν συζητιέται καθόλου. Γι' αυτό ξαναλέω, πρέπει να δούμε την συνολική εικόνα της Τουρκίας, τι συμβαίνει σε όλη την περιφέρειά της, αλλά και τι συμβαίνει στο εσωτερικό της. Αυτή τη στιγμή, επιτρέψτε μου ένα λεπτάκι. Στην Βόρεια Συρία και στο Βόρειο Ιράκ υπάρχουν δύο υποτυπώδη κουρδικά κρατήδια. Η Άγκυρα φοβάται ότι κάτι ανάλογο μπορεί στο μέλλον να συμβεί και στα δικά της εδάφη. Ένας λόγος για τον οποίο εισέβαλε στη Συρία, ο βασικός λόγος για τον οποίο εισέβαλε στη Συρία, ήταν για να αποτρέψει κουρδική αυτονομία στα συριακά εδάφη, στο Συριακό Κουρδιστάν. Διότι φοβάται ότι αυτή η αυτονομία θα ενισχύσει τον κουρδικό εθνικισμό και θα υπονομεύσει τη δική της εσωτερική ασφάλεια. Επομένως, αυτός ο επεκτατισμός τον οποίο βλέπουμε να αναπτύσσει η Τουρκία τα τελευταία χρόνια αφορά και τη σχέση της με το κουρδικό στοιχείο και την αίσθηση απειλής που έχει λόγω της ανόδου του κουρδικού εθνικισμού και της κουρδικής εθνικής ταυτότητας. Αυτό να μην το ξεχνούμε ποτέ. Δύο γρήγορες απαντήσεις σας παρακαλώ, γιατί ο χρόνος πια δυστυχώς είναι αμελικτός. Η πρώτη είναι για το φίλο το Βασίλη. Ποια είναι η άποψη, λέει, του κυρίου Μιχαλίδη για τους πόντιους της Τουρκίας?
Ναι, κοιτάξτε, είναι ένα θέμα το οποίο μελέτησα ιδιαίτερως γιατί έκανα την επιτόπια έρευνά μου στην περιοχή της Τραπεζούντας. Γενικά ο χώρος της Μικράς Ασίας και ιδιαίτερα ο χώρος του Πόντου είναι διάσπαρτος από διαφορετικές εθνοτικές ομάδες. Η Τουρκία δεν αποτελείται μόνο από Τούρκους. Είπα ότι μια μεγάλη εθνοτική ομάδα είναι οι Κούρδοι, εκατομμύρια, αλλά υπάρχουν και άλλες ομάδες. Για παράδειγμα, υπάρχουν ελληνόφωνοι πληθυσμοί στην περιοχή της Τραπεζούντας. Υπάρχουν πληθυσμοί οι οποίοι μιλούν αρμενικά, αλλά είναι μουσουλμάνοι, σουνίτες μουσουλμάνοι, όπως και οι ελληνόφωνοι υποτιόφωνοι. Υπάρχουν πληθυσμοί οι οποίοι μιλούν την λαζική γλώσσα, που είναι μια γλώσσα του Καυκάσου. Αραβόφωνοι πληθυσμοί, τσερκέζικοι πληθυσμοί κτλ. Η Τουρκία είναι ένα συνοθήλευμα διαφορετικών εθνοτικών ομάδων, τις οποίες ο Μουσταφά Κεμάλ με βίαιες αφομοιωτικές πολιτικές προσπάθησε να ενοποιήσει από το 1923 και μετά, και βλέπουμε ότι σε κάποιο βαθμό αυτή η πολιτική άρχισε να καταραίει τα τελευταία χρόνια λόγω της ανόδου της κουρδικής εθνικής αυτοσυνειδησίας, η οποία συμπαρασύρει και την αυτοσυνειδησία άλλων εθνοτικών ομάδων. Όσον αφορά συγκεκριμένα τους ελληνόφωνους του σημερινού Πόντου, της Τραπεζούντας, είναι ένας πληθυσμός που ξεπερνά τις 300.000, με μια πολύ ήπια εκτίμηση το λέω αυτό, και πρόκειται για έναν πληθυσμό οι οποίοι με βάση τα οθωμανικά αρχεία και τις πηγές και τις μελέτες ιστορικών είναι απόγονοι εξισλαμισθένων Ελλήνων, κύριε Σαχίνη, και υπάρχουν και άλλες ανάλογες ομάδες, ενδεχομένως θα τις γνωρίζετε ως Κρητικός, διότι έχουμε και εξισλαμισθέντες Κρητικούς, οι οποίοι μετά το 23, οι οποίοι μετά την απελευθέρωση της Μετά Κρήτης, την ανταλλαγή των πληθυσμών, ναι, και μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών μετεγκαταστάθηκαν στην νεοειδρυθήσα Τουρκία, οι οποίοι και αυτοί οι πληθυσμοί έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά με τους ελληνόφωνους πληθυσμούς του σημερινού Πόντου, όπως επίσης και οι απόγονοι εξισλαμιστέν των Κυπρίων, οι οποίοι όλοι αυτές οι τρεις πληθυσμιακές ομάδες, αν και εξισλαμίστηκαν, έγιναν σουνίτες μουσουλμάνοι, διατήρησαν τις μητρικές τους γλώσσες, που ήταν η κυπριακή διάλεκτος, που ήταν τα ποντιακά, η ποντιακή διάλεκτος και τα κρητικά. Επομένως υπάρχουν κάποιες ομοιότητες. Και αυτές οι ομάδες σήμερα, ιδιαίτερα οι ποντιόφωνοι της Τραπεζούντας, είναι σε μια διαδικασία αυτοσυνειδησίας, ιδιαίτερα στους νεότερους, στις νεότερες γενιές. Βέβαια, το τουρκικό κράτος δεν θα επιθυμούσε και δεν θα επέτρεπε να αφήσει να αναπτυχθούν άλλες εθνοτικές συνειδήσεις, και γι' αυτό όλα τις τελευταίες 7-8 δεκαετίες ασκεί διαρκώς μια σκληρή πολιτική εθνικιστικής τουρκικής προπαγάνδας και αφομοίωσης αυτών των πληθυσμών. Πάντως πρέπει να τονίσω ότι το θέμα των εθνοτικών ταυτοτήτων συζητιέται στο εσωτερικό της Τουρκίας και υπάρχει ένας μεγάλος φόβος από την πλευρά του καθεστώτος ότι μπορεί αυτό να οδηγήσει σε κατάρρευση και διάλυση της χώρας. Ίσως να ακούγεται ως υπερβολικό το σενάριο αυτό, όμως είναι στη συζήτηση, είναι στην δημόσια συζήτηση και ατζέντα στο εσωτερικό της Τουρκίας και είναι κάτι το οποίο φαίνεται ότι οι εξωτερικοί παρατηρητές δεν το συζητούν ιδιαίτερος, ενώ θα έπρεπε να ασχολούμαστε με αυτά τα ζητήματα, γιατί όταν ξέρετε, κύριε Σαχίνη, μιλούμε γενικά και αόριστα για εκδημοκρατισμό της Τουρκίας, πρέπει να μιλούμε και για τη δυνατότητα όλων αυτών των εθνοτικών ομάδων να εκφράζουν την ταυτότητά τους, να μαθαίνουν τη γλώσσα τους, την ιστορία τους κτλ. Δημοκρατία δεν είναι μόνο οι γενικές θεσμικές αλλαγές και ο τρόπος που ψηφίζει κάποιος και αν μπορεί να συμμετάσχει σε εκλογές. Η δημοκρατία είναι κάτι πολύ βαθύτερο από αυτό το πράγμα και επομένως γι' αυτόν τον λόγο, αν όντως επιθυμούμε εκδημοκρατισμό και εντός εισαγωγικών εξευρωπαϊσμό της Τουρκίας, πρέπει να μας ενδιαφέρουν και στο εσωτερικό οι μειονότητες και οι άλλες εθνοτικές κοινότητες οι οποίες καταπιέζονται και υποφέρουν. Και θέλω κλείνοντας, μέσα σε ένα-ενάμιση λεπτό, είναι μεγάλο κεφάλαιο, θα τα ξαναπούμε. Παρ' όλα αυτά, θέλω η δική σας οπτική. Στην Κύπρο, πάμε σε εκλογές στην Κυπριακή Δημοκρατία. Η συντριπτική πλειοψηφία των κομμάτων τάσεται με διάφορες εκδοχές στο λεγόμενο σχήμα διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας πλην ενός του κ. Κολοκασίδη, που λέει ότι αυτό έχει τελειώσει, έχει εκπνεύσει. Η δική σας άποψη? Κοιτάξτε, είναι το Κυπριακό, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, είναι ένα εξαιρετικά περίπλοκο ζήτημα. Ήμουν και εγώ ένας από αυτούς οι οποίοι πίστευαν ότι η δημιουργία μιας διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας στην Κύπρο θα ήταν ένα δυσλειτουργικό και προβληματικό σχήμα, και εγώ είμαι ένας εξ αυτών που πιστεύουν ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει, γιατί δεν θα το αφήσει και η Τουρκία να λειτουργήσει, κύριε Σαχίνη. Επομένως πρέπει να σκεφτούμε εναλλακτικά σενάρια. Δεν είναι εύκολο, διότι είχαμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια και βέβαια και ο διεθνής παράγοντας υποστηρίζει μια τέτοια λύση, αλλά δεν ήρθαν και τα κυπριακά πολιτικά κόμματα να προτείνουν νέες εναλλακτικές λύσεις, ούτως ώστε και ο διεθνής παράγοντας να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχει, διακρίνω, μια οκνηρία
από την πλευρά των mainstream πολιτικών δρόντων στην Κύπρο να φανταστούν και να σχεδιάσουν και να προσπαθήσουν να υλοποιήσουν διαφορετικές πολιτικές που θα υπερβαίνουν τις δυσλειτουργίες της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Πρέπει να γίνει μια συζήτηση γι' αυτό. Δεν είναι κάτι που μπορώ να σας απαντήσω με ένα ναι ή με ένα όχι. Χρειάζεται μια συζήτηση πολλών ειδικών και ένας βέβαια δημοκρατικός διάλογος που θα πρέπει να οδηγήσει στην υπέρβαση της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, γιατί και εγώ θεωρώ ως πολίτης και ως αναλυτής ότι είναι ένα σχήμα το οποίο δεν πρόκειται να λειτουργήσει, δεν εξυπηρετεί την δημοκρατία και την ευημερία και την ασφάλεια των πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Τουρκία πάντα με ένα τέτοιο σχήμα θα βρίσκει τρόπους να παρεμβαίνει στο εσωτερικό και να προκαλεί αποσταθεροποίηση, και πολύ φοβούμαι ότι μέσα από ένα τέτοιο σχήμα διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας μελλοντικά μπορεί να οδηγηθούμε σε κάποιο είδος νομιμοποιημένης διχοτόμησης, κάτι το οποίο πρέπει να αποφύγουμε πάση θυσία. Κύριε Μιχαλίδη, θέλω να σας ευχαριστήσω. Θα έχουμε την ευκαιρία, ελπίζω, να τα ξαναπούμε. Ειλικρινά όμως θέλω να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή συνομιλία. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Σαχίνη. Καλή συνέχεια, τους χαιρετισμούς μου στην λατρευτή Κρήτη. Να είστε καλά.